ξεκινάμε με ξύλινα σπαθιά. Και ο λόγος που ξεκινάμε με ξύλινα σπαθιά δεν είναι τυχαίος. Το είχαμε συνοηθεί. Είχαμε πει ότι θα ξεκινήσουμε με παιδιά εδώ από τη Θεσσαλονίκη, με ένα συγκρότημα που λατρεύουμε και με ένα τραγούδι που λέγεται Αδρεναλίνη, γιατί θα είμαστε ψεύτες. Έλα πάντα τις βαθιές ανάσες. Έλα λίγο. Θα είμαστε ψεύτες αν σας πούμε ότι δεν έχουμε αδρεναλίνη αυτή τη στιγμή, ότι δεν έχουμε αγωνία. Η αλήθεια είναι όμως ότι χαιρόμαστε πάρα πολύ που σας βλέπουμε, γιατί βρισκόμαστε δύο εβδομάδες περίπου σε αυτό εδώ το γραφείο και μιλάμε κυριολεκτικά μόνοι μας. Είχαμε αρχίσει στο τέλος να ακούμε φωνές, ότι βρίσκεται κάποιος στην άλλη άκρη, ξέρω εγώ, της οθόνης και μας ακούει και μας χειροκροτάνε διάφορα τέτοια. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι που ξεκινάμε αυτήν εδώ την εκπομπή. Μήνα Απρίλιο, 14 του μηνός, καλωσορίσατε στο Radio Arvilla. Αυτό το πρώτο στίχο αυτού του τραγουδιού, το θες να με κάνεις να πιστέψω πως τελειώσαν όλα και ήρθε ο καιρός, να την ξεχάσω τη ζωή και να ξυπνάω κάθε μέρα νεκρός. Όσο και αν το θέλεις, δεν μπορείς. Θέλουμε να το αφιερώσουμε σε όλους αυτούς που κοντεύουν κυριολεκτικά να μας τρελάνουν σε αυτήν εδώ τη χώρα. Γενικότερα όλη η εκπομπή θα είναι αφιερωμένη σε αυτούς. Καλό απόγευμα, Χρήστο. Καλό απόγευμα, Αντώνη. Καλό απόγευμα, Γιάννη. Καλό απόγευμα, Αντώνη. Καλό απόγευμα, Στάφη. Καλό απόγευμα, Αντώνη. Και παιδιά, πρέπει να κάνουμε πάρα πολύ γρήγορα, γιατί έχουμε πάρα πολύ υλικό που πρέπει να προλάβουμε. Καταρχήν, ξεκινάμε με το σουφλιά. Ο σουφλιάς. Σουφλιάς, θυμάσαι ποιος είναι ο Σουφλιάς, είναι αυτός με το αυθαίρετο, αυτός που έχει τώρα αυθαίρετο, ένα αυθαίρετο, τους κυρίες και κύριοι τους υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας, από εδώ και πέρα έτσι θα τους ξεχωρίζουμε, δηλαδή θα σου λέει το Μαγκίνα, ποιος είναι ο Μαγκίνας, το αναψημένο, με τους Πακιστανούς, εκείνος με τα ομόλογα, ποιος ήταν, ο Τσιτουρίδης, αυτός που έπεσε από το μπαλκόνι, ο Ζαχοπλούς, κάπως έτσι, δηλαδή αν μπερδεύεστε με το Υπουργικό Συμβούλιο και τους υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας, μπορούμε να τους θυμόμαστε κατά αυτόν τον τρόπο. Οπότε έχουμε κυρίες και κύριοι τον Σουφλιά, αυτόν εδώ με το αυθαίρετο, ο οποίος, εντάξει, ο άνθρωπος, ρε παιδί μου, ανέβασε ένα κτίριο, ο μηχανικός του ξέχασε να βγάλει οικοδομική άδεια, έτσι, το ανέβασε το κτίριο, δεν είχε οικοδομική άδεια. Και κάποιοι κακοπροαίρετοι, επειδή τελείως τυχαία, κάποιες φοβερές συμπτώσεις που γίνονται σε αυτή τη χώρα, έτυχε αυτός ο μηχανικός να πάρει και μερικά δημόσια έργα. Μην κάνεις έτσι, ρε Γιάννη. Πήρε μερικά δημόσια έργα 190.000 ευρώ. Εντάξει, ρε παιδάκι μου. Δηλαδή, σε αυτό θα το δώσω. Αφού ξέρει είναι καλό παιδί, κάνει δηλαδή τη δουλειά καλά. Σε ποιον τη δώσει. Με αυτό λέω. Δηλαδή, έχεις μια καλή καθαρίστρα στο σπίτι. Έτσι, έχεις πάρει έναν καλό μηχανικό. Σου λέω εγώ, ρε παιδιά, μια καθαρίστρα μηχανικό. Δεν θα πεις, ξέρω εγώ έναν. Δηλαδή, ο Σουφλιάς αυτή τη στιγμή βρήκε έναν καταπληκτικό μηχανικό. Πήγε εκεί στο κυβερνητικό συμβούλιο, του είπε, ρε παιδιά, ξέρετε πόσο καλό είναι. Να φανταστείτε το δικό μου το σπίτι, χωρίς καν άδεια από την πολεοδομία το ανέβασε. Να σημειώσουμε, βέβαια, μια μικρή λεπτομέρεια. Ότι ο Σουφλιάς σε αυτό το σημείο είναι ο υπουργός Πεχοδέ. Πεχοδέ που έχει κάποια σχέση με την πολεοδομία και με αυτά τα πράγματα. Είναι μια μικρή λεπτομέρεια. Ο μηχανικός του λοιπόν σήκωσε αυτό το πράγμα και πέσαν όλοι να το φάνε τον άνθρωπο. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Δείτε λίγο το τελευταίο βίντεο. Στη Βουλή καλείται πλέον να δώσει εξηγήσεις ο Γιώργος Σουφλιάς μετά τις αποκαλύψεις του Sky για την αυθαίρετη εξοχική κατοικία του στην Ανάβησο και την απευθείας ανάθεση δύο εργολαβιών αρμοδιότητας ΥΠΕΧΟΔΕ συνολικού ύψους 189.500 ευρώ στον επιβλέποντα την ανέγερση της κατοικίας του μηχανικό Νίκο Μεταξά. Μεταξύ άλλων αναφέρει: αισθάνομαι πραγματικά πολύ αδικημένος και θυμωμένος. Όμως είμαι αποφασισμένος να προστατεύσω την τιμή και την υπόλοιψή μου με κάθε νόμιμο μέσο. Και καταλήγει: επειδή αισθάνομαι με πολύ βαρύ το φορτίο της αδικίας και της συκοφαντίας, θέλω δημόσια να ζητήσω συγγνώμη από τη γυναίκα μου και τα παιδιά μου που για άλλη μια φορά ταλαιπωρούνται εξαιτίας της ενασχόλησής μου με την πολιτική. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Μπράβο. Αυτή είναι η ωραία αντίληψη που μας αρέσει. Όταν ένας υπουργός που είναι και μάλιστα Πεχοδέ, φυσικώνει ένα κτίριο και ένα σπίτι δικό του χωρίς οικοδομική άδεια, αυτοί από τους οποίους πρέπει να ζητήσει συγγνώμη είναι η οικογένεια και τα παιδιά του. Μόνο αυτοί ταλαιπωρούνται από την πολιτική του δράση. Σε καμιά περίπτωση από τον ελληνικό λαό. Εμείς τώρα δεν είμαστε μπράβο, μπράβο. Είναι μια πολύ ωραία αντίληψη αυτή της κυβέρνησης. Και επίσης, να σας ενημερώσουμε, θα το ακούσατε και στο βίντεο, αγαπητοί μας φίλοι, εσείς οι πολίτες που καθημερινά ταλαιπωρείστε στις πολεοδομίες, που δεν τολμάτε να χτίσετε ούτε ένα μέτρο παραπάνω και σας ρίχνουν τα απίστευτα πρόστιμα που σας έχουν τσακίσει, να σας συγκινήσουμε σε αυτό το σημείο. Ο κύριος Σουφλιάς αισθάνεται αδικημένος. Οι δύο υποθέσεις είναι εντελώς διαφορετικές. Είναι γνωστό το ήθος και η ακεραιότητα του κυρίου Σουφλιά. Ο κύριος Σουφλιάς δεν χτίζει αυθαίρετα. Α, ωραία. Όχι, παιδιά, αυτό είναι πολύ ευχαριστή είδηση. Ο κύριος Σουφλιάς δεν χτίζει αυθαίρετα. Αυτό το λέει ο κύριος Αντώναος. Πράγμα που σημαίνει ότι μπορούμε κατά κάποιο τρόπο, πως αν δικαστεί κάτι, δεν γίνεται να λέμε είναι δεδικασμένο και γίνεται κάτι σαν νόμος. Άλλαξε ο ορισμός, κυρίες και κύριοι, για το αυθαίρετο στην Ελλάδα. Δεν θεωρείται πλέον αυθαίρετο το αν χτίσετε ένα σπίτι χωρίς οικοδομική άδεια.
Εντάξει, το είπα. Τι εννοεί όταν λέει ο κ. Σουφλιάς δεν χτίζει αφαίρετα, ως εργολάβος, ας πούμε. Δηλαδή, αν εγώ δεν υπονοήσαμε ότι σηκώνει γενικά σου. Ότι προσωπικά δεν μπαίνει το μυστήριο να βάλει τούβλα το ένα πάνω στο άλλο. Όχι, ρε, εσείς, δηλαδή, εγώ που έχω ένα χωραφάκι θέλω να κάνω ένα αφαίρετο, να μην πάρω το σουφλιά κατά, να πάω κάπου άλλο αυτό μάλλον. Ναι, αν ενδιαφέρεσαι να χτίσει ένα αφαίρετο, μην απευθυνθεί στο σουφλιά. Να το σβήσω από τη λίστα. Όπως επίσης, ωραίος ήταν αυτός ο διαχωρισμός, ότι είναι άλλη περίπτωση του Μαγκίνα και άλλη του σουφλιά. Ο σουφλιάς έχει ήθος, είπε ο Αντώναρος. Δηλαδή, ο Μαγκίνας δεν έχει. Μην βάζεις λόγια στο στόμα του κυβερνητικού εκπροσώπου που δεν τα έχει πει. Δεν το ξανακάνω. Θα σου δώσω μια αποφό. Μάλιστα. Και μέσα σε όλο αυτό το χαμό εμφανίζεται. Αυτός τρελός είναι. Ο Τατούλης αυτός δεν είναι. Δεν είναι ακριβώς τρελός. Είναι πρώην. Τι πρώην? Είναι αυτό το ελάττωμα. Ναι, αλλά είναι ακόμα στη Νέα Δημοκρατία. Ναι, αλλά είναι πρώην υπουργός. Ναι, αλλά είναι ακόμα στη Νέα Δημοκρατία. Είναι τρελός αυτός. Τι είναι, καμικάζι? Βγήκε ο Τατούλης, παιδιά, αυτός. Τι ωραίος που είναι αυτός ο Τατούλης. Βγήκε και ακούστε τι είπε. Πώς να νιώσει ο πολίτης ότι τον υπολογίζει το σύστημα όταν χάνεται στον κικαιώνα των υπηρεσιών, της εφορίας, της πολεοδομίας, της πιο απλής δημόσιας υπηρεσίας. Λέει πολιτικός. Και ακόμη παραπέρα. Συναισθάνεται την κατάφορη αδικία της άνησης συμπεριφοράς. Εκείνων που θα σύρουν στα δικαστήρια για την παραμικρή πολεοδομική παράβαση, την ίδια ώρα που πολιτικοί και επιχειρηματίες μένουν στο απειρόβλητο για ασύγκριτα μεγαλύτερες παρανομίες. Πώς να νιώσει ο πολίτης την ίδια ώρα που στη δική του μικρομεσαία επιχείρηση θα επιβάλλει πρόστιμο το ΙΚΑ, την ίδια ώρα που τα χρέη των μεγαλοκαναλαρχών στα ασφαλιστικά ταμεία είναι τεράστια και μη απαιτητά, την ίδια στιγμή που υπάρχει τηλεοπτική επιχείρηση που τεκμηριωμένα κατηγορείται για έκδοση πλαστών τιμολογίων και η υπόθεση κουκουλώνεται βεβαίως. Οι μεγάλοι μεταρρυθμιστές ενέπνευσαν ένα ευρύτερο κοινωνικό χώρο για να πετύχουν. Οπότε μέχρι στιγμής δεν μπορούμε να επερώμαστε ότι ανήκουμε σε αυτούς. Εσύ τρελός είναι αυτός, όχι σοβαρά τώρα το ρωτάω. Αυτός είναι με εμάς. Δεν ξέρω, αυτός δεν του έχουν πει ότι είναι πολιτικός? Του έχουν πει, δεν του έχουν πει ότι σε τέτοιες περιπτώσεις οι πολιτικοί παρετούνται κανονικά, αν θίγονται τόσο πολύ. Και επίσης... Όχι, όχι, εγώ διαφωνώ σε αυτό. Γιατί να παραιτηθεί? Άλλο θέλω. Δεν του έχουν πει ότι είναι πολιτικός. Δεν πρέπει να λέει τέτοια πράγματα. Οι πολιτικοί δεν λένε τέτοια πράγματα. Αυτός πρέπει να βγαίνει, να μας λέει ότι όλα πάνε καλά. Γύρω μας οι μεταρρυθμίσεις έχει αλλάξει. Ναι, η χώρα. Δεν βλέπετε τι ωραίους δρόμους που έχετε. Πάτε στα νοσοκομεία, όλα είναι καλά. Ζείτε σαν βασιλιάδες. Τι είναι αυτά που μας λέει? Δεν του έχουν πει ότι αυτά που λέει είναι αλήθειες? Θα τα ξέχασε. Θα τα ξέχασα, δεν υπάρχει άλλη. Μήπως υπήρξε το τσιπάκι του και τίποτα θέλει να σφίξει. Πάντως, ένα χειροκρότημα και για την άγνοια κινδύνου που μπορεί να έχει ο κύριος Τατούλης. Το τσιπάκι μάλλον θα κάνει. Αυτός είναι να ακολουθήσει με έναν διαφορετικό τρόπο αυτοκτονίας αντί για τον Ζαχόπουλο. Είδε ότι ο Ζαχόπουλος πήδηξε και δεν τα κατάφερε. Που είναι και βέβαια ο Ζαχόπουλος, τι τραγική περίπτωση. Δηλαδή, ούτε να αυτοκτονήσουν δεν μπορούν οι πολιτικοί μας με επιτυχία. Είναι φοβερό. Τι θα κάνει άραγε αυτός τώρα, καταθέτει? Καταθέτει, ναι, μιλάμε. Τι θα κάνει τώρα αυτός? Πες ότι τελειώνει η κατάθεση. Μετά τι θα κάνει στη ζωή του, τι θα κάνει? Θα γίνει το κινηματογράφο, δεν ξέρω. Έχει δει καθόλου τηλεόραση τι γίνεται όλο αυτό το καιρό? Ευτυχώς γι' αυτόν όχι, λόγω της υγείας του δεν έχει δει. Θα ξαναπηδούσε μάλλον αν έβγαλε. Μάλλον. Και αυτή τη φορά θα το κατάφερνε. Τι θα, μπορεί να κάνει σεμινάριο βέβαια αυτό. Πώς να πέσετε από τους δίδυμους πύργους χωρίς να πάθετε τίποτα, ξέρω. Bungee jumping. Ναι, bungee jumping. Μαθήματα, τέτοια πράγματα. Κρίμα πάντως αυτός ο άνθρωπος ταλαιπωρήθηκε τόσο πολύ. Να είναι καλά, να βγει, να υγεία και όλα τα άλλα. Να είναι καλά ο άνθρωπος πραγματικά. Και έχουμε πάρα πολύ ευχάριστα νέα. Κυρίες και κύριοι, πολύ ευχάριστα νέα πραγματικά. Εμείς τουλάχιστον είμαστε ανακουφισμένοι ως πολίτες αυτής της χώρας, γιατί έχουμε κυβέρνηση βέβαια τη Νέα Δημοκρατία, αλλά αυτό δεν μας αρκεί. Σε έφτασε σένα η Νέα Δημοκρατία, πες, δεν ήθελες κάτι παραπάνω? Φτάνει μια Νέα Δημοκρατία για τον τόπο, θέλει και το κάτι της, το κερασάκι. Κυρίες και κύριοι, βγείτε στα μπαλκόνια, βγάλετε τις ελληνικές σημαίες. Κάντε σεξ με τη γυναίκα σας αν έχετε να κάνετε καιρό. Μια σαμπάνια, κάτι πρόχειρο. Βρείτε μια γκόμενα σε περίπτωση που με τη γυναίκα σας δεν τα πηγαίνετε καλά. Κάντε κάτι, γιατί το ΠΑΣΟΚ έκανε σκιώδη κυβέρνηση, κυρίες και κύριοι. Σκιώδη κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ. Εδώ βλέπουμε τους υπουργούς, αν δεν κάνω λάθος. Είναι αντίστοιχη πάνω. Να εξηγήσουμε στον κόσμο τι ακριβώς είναι η κυβέρνηση αυτή. Δηλαδή, καταρχήν εκεί στο ΠΑΣΟΚ, όπως καταλαβαίνετε, χαζέψαν οι άνθρωποι. Σου λέει, το πήραν απόφαση, βρεθήκαν μεταξύ τους. Λέει, δεν πρόκειται ποτέ να βγούμε ξανά κυβέρνηση, οπότε δεν φτιάχνουμε μια κυβέρνηση να γουστάρουμε. Και άρχισαν να μοιράζουν υπουργεία ο ένας τον άλλον. Η σκιώδης κυβέρνηση, η φιλοσοφία, το εγκληματικό αυτό σχέδιο των ανθρώπων του ΠΑΣΟΚ είναι. Γιατί γελάς? Για το εγκληματικό σχέδιο. Αυτοί λοιπόν σκέφτηκαν ότι έχει έναν υπουργό η Νέα Δημοκρατία σε αυτό το πόστο, θα βάλουμε εμείς τον αντίστοιχο δικό μας υπουργό να τον παρακολουθεί. Σαν τη σκιά, εξού τη σκιά. Και από εκεί προκύπτει η σκιώδης κυβέρνηση. Και έχουμε δει κάτι φοβερά πράγματα βέβαια, τα οποία αυτή τη στιγμή δεν τα πολύ βλέπουμε, αλλά η ουσία είναι. Και το σχόλιο είναι ότι νομίζω ότι πρέπει να είμαστε η μοναδική χώρα που έχει και σκιώδη κυβέρνηση και σκιώδη αντιπολίτευση. Ναι, από σκιά καλά πάμε στον τόπο. Από σκιά είμαστε δηλαδή. Από λιακάδα λίγο ιστορικό. Όχι, αντιθέτως, επειδή είμαστε η χώρα του ήλιου, οι κυβερνήσεις έχουν φροντίσει ώστε να έχουμε διάφορες σκιές. Κυρίες και κύριοι,
παλαιότερα στις εκπομπές, πριν από όχι πολύ καιρό, πριν από ένα χρόνο, αν μια καινούργια εκπομπή ήθελε να προσελκύσει το γυναικείο κόσμο, κορίτσια ρε παιδί μου, ξέρεις, γυναίκες, έπαιζε θέματα που είχαν ως πρωταγωνιστή τον Σάκη Ρουβά. Παλιά. Πλέον, και κάτσα, έχω και μια φωτογραφία εδώ από τις ιστορίες, πλέον τη θέση του έχει πάρει ο Αλέξης Τσίπρας. Αγόρι, το καυτό. Το καυτό αυτό αγόρι, ο Αλέξης, που κρύβεται πίσω από τις λέξεις, είναι ο νέος πολιτικός στάρ και ήταν καιρός να αποκτήσουμε και έναν πολιτικό στάρ στη χώρα αυτή. Είχαμε μέχρι στιγμής, Θεός χωρέστον βέβαια, τον στάρ αρχιεπίσκοπο, ο οποίος έφυγε, να είναι καλά ο άνθρωπος και αυτός εκεί που είναι. Ο στάρ της πολιτικής. Ναι, και τώρα ο στάρ της πολιτικής, κυρίες και κύριοι, ο Αλέξης Τσίπρας, όπου πάει, τα κορίτσια, έχουμε και απλά ένα απόσπασμα εδώ από μια ομιλία του στον υπολογιστή μου, όπου πάει τα κορίτσια βέβαια χάνουν κάθε έλεγχο σε οποιαδήποτε ομιλία βλέπετε εδώ με μπλουζάκια, με βρεγμένα t-shirt, Τσίπρα κάνε με μάνα. Είναι πολύ σεξ αυτό, Αντώνη, μήπως δεν πρέπει να το δείτε. Αλλά, κορίτσια, σας έχουμε δυσάρεστα νέα. Το αγόρι μας έχει πρόβλημα. Αλέξης. Το αγόρι μας αντιμετωπίζει κάποια ή θα αντιμετωπίσει κάποια οικονομικά ίσως προβλήματα. Γιατί κάποιος κύριος Βγενόπουλος τα πήρε στο κρανίο με αυτά που βγήκε και είπε ο Αλέξης Τσίπρας εναντίον του. Δείτε το βίντεο να δούμε τι είπε καταρχήν. Επιχειρηματικοί όμιλοι αγοράζουν αέρα και πουλάνε αέρα. Η μετοχή του κύριου Βγενόπουλου στο χρηματιστήριο είχε 18 ευρώ και την πουλάνε 26. Γιατί? Γιατί? Θα δώσουμε όλη τη μάχη για να ξεσκεπάσουμε την απάτη. Αυτή η δήλωση του Αλέξη Τσίπρα αποτέλεσε την αφορμή για να καταθέσει μήνυση εναντίον του Προέδρου του Συνασπισμού, ο Αντιπρόεδρος Μαραφίν Ανδρέας Βγενόπουλος, ζητώντας του 1 εκατομμύριο ευρώ αποζημίωση. Μηνύσεις και αγωγές σε κύριο Αλέξη Τσίπρα και Star Channel για δυσφήμιση της εταιρείας σχετικά με τον ΟΤΕ. Με την πρώτη αγωγή κατά του Προέδρου του Συνασπισμού ζητά 1 εκατομμύριο ευρώ, ενώ με τη δεύτερη κατά του Star ζητά 150 εκατομμύρια ευρώ. Όσο για τα χρήματα, όπως είπε, θα επιστραφούν ως χορηγία στο Συνασπισμό. Τι χορηγία είναι αυτή, δεν μπορώ να την καταλάβω αυτή τη χορηγία. Κάνεις κάποιον μήνυση, του παίρνεις 1 εκατομμύριο ευρώ και μετά του λες σου τα χορηγώ, δηλαδή. Καλό είναι, γιατί θα καμαρώνει ο Τσίπρας. Θα λέει, θα καμαρώνει ο Τσίπρας. Εγώ έφερα 1 εκατομμύριο ευρώ στο κόμμα. Έχω 1 εκατομμύριο ευρώ. Φαντάζομαι τον Τσίπρα μπροστά στον κουμπαρά γουρουνάκι. Θα έχει ένα τέτοιο κουμπαρά. Να κάθε να μετράει ευρώ. Τον άνθρωπο, είναι δυνατόν να κάνει 1 εκατομμύριο ευρώ μήνυση στον Τσίπρα. Αλλά και εσύ, βρεαγόρι μου Τσίπρα, τώρα με την ντουντούκα εκεί. Δεν είμαι στις καταλήψεις. Πρόσεχε λίγο τι λες, να είναι λίγο τεκμηριωμένο. Τι πες? Τεκμηριωμένο. Τι εννοεί να είναι τεκμηριωμένο? Να ξέρει τι λες, να είναι τεκμηριωμένο, να έχει αποδείξει γι' αυτό που καταγγέλεις. Τώρα θες να με εκνευρίσεις, βρεαγόρι μου. Γιατί? Αλέξη, Τσίπρας, μην τον ακούς αυτόν τον χαζό και μας γίνεις κανένας πολιτικός. Απευθύνεσαι σαν πολιτικό άνθρωπο στην Ελλάδα και του λες να είναι τεκμηριωμένα αυτά που λέει. Πώς κάνει αλλιώς δημόσια δήλωση? Δηλαδή θες να μας χαλάσεις τα ήθη και τα έθιμα αυτού του τόπου? Εδώ αιώνες γίνεται. Το μόνο πράγμα που πρέπει να προσέξει ο Τσίπρας, αγόρι μου, μην τον ακούς, βγαίνει και λες ό,τι θέλεις, όπως κάνουν και όλοι οι υπόλοιποι. Απλά κάνε το σωστά, βρε αγόρι μου. Πάρε πρώτα θα την πάρει πότε. Πάρε πρώτα τη βουλευτική ασυλία. Μπες μέσα. Που έχουν όλοι οι άλλοι. Και μετά βγες και λες ό,τι να είναι. Για όποιον να είναι, ό,τι να είναι. Δες το γαϊδωρό σου πρώτα. Και μετά αμολύσου. Σου είπα μισόγειο. Αλλά πρώτα δες το καλά, αγόρι μου γλυκό. Ούτε εκατομμύριο ούτε τίποτα. Τζάκα. Η βουλευτική ασυλία αυτό είναι, έτσι. Δεν είναι το γαϊδαρό του πολιτικού. Η βουλευτική ασυλία είναι, λέμε, ό,τι θέλουμε. Και μετά λέμε ό,τι θέλουμε. Τι τεκμηριώσει. Η επιπολαιότητα και η απειρία του Αλέξη Τσίπρα στην προκειμένη περίπτωση δεν είναι ότι δεν τεκμηρίωσε αυτά που είπε. Ψυχιαστήκαμε τώρα αν τα είναι τεκμηριωμένα. Ή όχι. Είναι ότι δεν σκέφτηκε. Έχω βουλευτική ασυλία. Από εδώ και πέρα μπορεί να τα λέει στο αυτή του κυρίου Αλαβάνου που έχει βουλευτική ασυλία. Και σωστά. Βάζω αυτό το τραγούδι και δεν το βάζω τυχαία τώρα. Ο άλλος ο Βγενόπουλος τα 150 εκατομμύρια ευρώ που θα πάρει θα τα κάνει χορηγία στο Σταρ μετά? Όχι, δεν νομίζω. Μόνο κάτι μου λέει ότι ο Βγενόπουλος δεν θα τα κάνει χορηγία στο Σταρ Channel τα 150 εκατομμύρια ευρώ. Είναι πολύ αγαλαντόμο με το συνασπισμό. Πάντως βγήκε ο Αλέξης Τσίπρας φορτωμένος, κατέβηκε από τη μηχανή, άφησε το κράνος κάτω και απάντησε στον κύριο Βγενόπουλο. Αυτές οι επιθέσεις δεν πρόκειται να μας κάνουν να σιωπήσουμε, δεν πρόκειται να μας τρομοκρατήσουν, δεν πρόκειται να μας κάνουν να πάψουμε να λέμε την αλήθεια. Η δική μου απάντηση είναι η στίχη ενός δημοφιλούς τραγουδιού «Σιγά μην κλάψω, σιγά μην φοβηθώ». Όπα, Αλέξης, όπα αγόρι μου, σώτο. Εδώ έχουμε κάποιους προσωπικούς ενδυασμούς. Καταρχήν, ένα τραγούδι σαν το «Σιγά μην κλάψω, σιγά μην φοβηθώ», καλό είναι να μην το χαρακτηρίζουμε ένα δημοφιλές τραγούδι, γιατί και το «My Secret Combination» είναι ένα δημοφιλές τραγούδι. Ας έλεγε αυτό. «Σιγά, My Secret Combination» τελειώνει. Κάντε μας μια χάρη, ρε παιδιά, εκεί στα κόμματα και στην πολιτική. Αφήστε τα αυτά τα τραγούδια ήσυχα. Τώρα το «Σιγά μην κλάψω, σιγά μην φοβηθώ», ο Γιάννης Αγγελάκας όταν το έγραφε, δεν ξέρω γιατί το έγραφε, δικός του λογαριασμός, αλλά σίγουρα δεν το έγραφε για τη μήνυση που θα κάνει ο Βγενόπουλος στον Τσίπρα.
απευθύνονται σε άλλα πράγματα, μιλάνε για άλλα πράγματα. Αφήστε τώρα αυτή τη χρήση και το, στο κάτω-κάτω της γραφής, αν είναι να το χρησιμοποιήσετε για κομματικούς ή πολιτικούς λόγους, αλλάξτε τους στίχους. Κάτι που να σας ταιριάζει. Δηλαδή, σαν τι. Σιγά μην κλάσω, σιγά μην κουνηθώ. Έτσι. Δηλαδή, δε, νομίζω. Ναι, σιγά μην κουνηθώ από την καρέκλα μου και κάνω τίποτα. Ναι, αφήστε τώρα τα σιγά μην κλάψω. Θέλουμε να πάμε σε break. Τώρα σε break. Τώρα που μιλούσαμε με τον Τζίπρα. Τόσο γρήγορα για τον Τζίπρα. Επάνω στον Τζίπρα πρέπει. Τι και εκεί και Χατζηνικολάου μετά για τον Καλά Τζίπρα. Καλά είναι δυνατόν, παιδιά, να διακόπτει διαρροή. Πάμε σε break. Πάμε σε break, αλλά όχι τώρα μέσα στο μισό λεπτό. Έχουμε αυτό το τραγούδι το οποίο το έχουμε ανακηρύξει από μια προηγούμενη εκπομπή. Το έχουμε ανακηρύξει ως το τραγούδι των πολιτικών μας. Και θα σας εξηγήσουμε γιατί. Είναι το τραγούδι που πάει ως εξής. Μισό λεπτό. Λέει. Όλοι μαζί και προσπίδε. Στο τετραπλό παράθυρο. Θέλουμε αυξήσεις. Να. Λένε αυτή κατά. Να. Σύνταξη. Γιαγιά. Ζήτα σύνταξη. Σύνταξη. Δώστε μου μεγαλύτερη σύνταξη. Να. Πάμε σε διαφημίσεις λίγο και πάλι μαζί. Μείνετε εδώ. Τι ωραία που το είπε αυτό το κοριτσάκι. Η ζωή είναι μεγάλη, μην την κάνεις καρναβάλι. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε στο δεύτερο μέρος του Radio Orville. Πρέπει να σας πούμε ότι γίνεται χαμός με τα SMS και τα μηνύματα που στέλνετε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχονται κατά εκατοντάδες κυριολεκτικά όμως. Και αν πρέπει να τα διαβάσουμε όλα, θα γίνουμε εκπομπή αναγνώσεων σε SMS, το οποίο δεν το κάνουμε. Θα διαβάζουμε όμως πολλά και σας λέμε ότι στο μέλλον θα μπείτε πολύ μέσα σε αυτή την εκπομπή και από το τηλέφωνο και από τα email και από τα SMS. Απλά δεν είμαστε ακόμα απολύτως τεχνικά έτοιμοι να πούμε την αλήθεια. Θα διαβάσουμε μετά την εκπομπή, θα τα πάρουμε όλα σοβαρά επόμενα και σας ευχαριστούμε πολύ για τα καλά. Το τραγούδι που ακούμε το Χάρινο Τσίρκο από Τρύπες. Μια ωραία κομματάρα. Από τους φίλους μας εδώ τα παιδιά. Και είχαμε μείνει στο Τζίπρα και στην μήνυση που έφαγε από τον Βγενόπουλο, ή Μπενόπουλο στην περίπτωση τη μήνυση, βέβαια, γιατί του την έβαλε λίγο το 1 εκατομμύριο ευρώ. Ήταν λίγο έτσι, το νιώσε λίγο άσχημα ο Τσίπρας, είναι η αλήθεια. Και κυρίες και κύριοι, ησυχία σας παρακαλώ. Έκανε δήλωση ο Χατζηνικολάου για αυτό το θέμα, τον ρωτήσαν και έκανε δήλωση. Οι αγωγές λειτουργούν σε βάρος της ελευθεροτυπίας. Μπράβο. Φοβερή δήλωση. Συμφωνούμε απολύτως με την δήλωση αυτή του κυρίου Χατζηνικολάου και γι' αυτό εξάλλου και βάλαμε αυτό το βίντεο. Κάτι όμως. Δεν έχουμε να πούμε τίποτα άλλο, βέβαια. Συμφωνούμε. Μπράβο στον κύριο Χατζηνικολάου. Συγχωρέστε με λίγο. Περαστικά, Αντώνη. Να είσαι καλά, παιδί μου. Βέβαια, δεν ξέρω αν. Συμφωνούμε με τη δήλωση. Αυτό έχει σημασία. Έτσι, συμφωνούμε με τη δήλωση. Και εσύ συμφωνείτε. Ναι. Όλοι συμφωνούμε. Βέβαια, έτσι, πώς να το πω, δεν ξέρω ακριβώς. Θυμάμαι, ρε παιδί μου, πριν από μερικά χρόνια, όχι και. Πάρα πολλά, έτσι έχουν πέρα. Όταν ο Χατζηνικολάου ήταν παρουσιαστής ειδήσεων, αρχισυντάκτης, διευθυντής σύνταξης, πρόεδρος, διευθύνων σύμβουλος, υπεύθυνος καθαριότητας του κτηρίου, μάζευε τα κοινόχρηστα, εκεί με οργάνωνε τις ρακέτες, έπαιζε τένις, όλα αυτά. Ήταν πρόεδρος, κρατούσε, οδηγούσε το αμάξι του Κοντομινά και τέτοια. Ενώ ο Χατζηνικολάου. Σταμάτα με τα ούτε. Όχι, προστατήριξε. Ενώ ο Χατζηνικολάου, λοιπόν. Μην γελάζε, Χρήστο, περιγράφουμε την θέση εργασίας του κυρίου Χατζηνικολάου. Που είχε τότε στον Α. Ξέρεις τι δύσκολα τα έβγαζε πέρα. Ενώ λοιπόν ο Χατζηνικολάου ήταν τότε όλα αυτά που ήταν στον Α, θυμόμαστε εμείς έτσι, γιατί έχουμε αυτό το κακό συνήθειο της μνήμης, κάποιες εκπομπές να κόβονται για λόγους που είχαν κάποια σχέση με την ελευθεροτυπία. Μία εκπομπή ήταν του Θέμου, αν θυμάμαι καλά. Μία εκπομπή ήταν του Μάκη, αυτών των δύο καταπληκτικών φίλων. Όπως κάνεις έτσι, βέβαια, αποδείχτηκε και στη συνέχεια. Είδες, μετά ξαναγαπήθηκαν όμως όλοι. Ναι, ναι. Μετά βέβαια κόπηκε και ο ίδιος ο Χατζηνικολάου, αλλά συνήθως ό,τι κάνεις το λούζεσαι, οπότε αυτή η εμπειρία. Αν πάρει φόρα αυτός, κόβει τα πάντα. Εκείνο δεν ήταν. Και τον εαυτό του. Σου έκοβε τα νύχια του και έφυγε. Εκείνο δεν ήταν ελευθεροτυπία, βέβαια. Ήταν λίγο το λογιστήριο, ένα έλλειμμα. Ναι. Αλλά η ουσία είναι ότι συμφωνούμε με την ανακοίνωσή σας, κύριε Χατζηνικολάου, και με την τοποθέτηση ότι οι αγωγές και οι μηνύσεις βλάπτουν την ελευθεροτυπία. Αυτό έχει σημασία. Αυτό κρατάμε. Το κρατάμε. Αυτό κρατάμε και. Να μην μας φύγει. Μιλήσαμε πριν για τον Τσίπρα, αλλά αν νομίζετε ότι ο Τσίπρας είναι star και τώρα έχει έρθει στη χώρα αυτή και είναι ο νούμερο ένα πολιτικός, κυρίες και κύριοι, γελιέστε. Εγώ βλέπω όλη την νεολαία, γιατί έχω και νεαρά παιδιά, και βλέπω όλους τους φίλους
Είναι κάτι πολύ ελκυστικό για τους νέους ο κύριος. Αλλά ελάτε να δείτε και εμένα το τι γίνεται. Να το, να το. Είναι πρόσκληση αυτή. Είναι πρόσκληση. Μα πάμε πάνω. Είσαι καλεσμένη, κύριε Πυριώτη. Για παρότσαν κάτι φωνάζει. Για Τσίπρα θέλω χίλιους εγώ, δεν το έχετε καταλάβει. Άρα, ψωμιάδι, δικέ μας. Άρα, γόρι. Τι να πάμε, ρε. Βάρα, βάρα. Έχουμε νομάρχη, όχι χαζά. Θέλει χίλιους, κυρίες και κύριοι, σαν τον Τσίπρα. Ο δικός μας ψωμιάδης, πώς τα λένε αυτά, ο νομάρχης της καρδιάς μας. Της καρδιάς μας. Έχουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη, έχουμε ψωμιάδη, έχουμε Παπαθεμελή, Καρατζαφέρη, Άνθιμο. Τα τάγκ δεν έχουν βγει ακόμα στους δρόμους. Αλλά από στιγμή σε στιγμή νομίζουμε ότι ένας στρατιωτικός νόμος. Από αυτούς στη Θεσσαλονίκη έχουμε παρκάρισμα, δεν έχουμε. Αυτό δεν έχει σημασία. Έχει ψωμιάδη. Δηλαδή είσαι με το αμάξι. Έχω χίλιους Τσίπρες. Δεν μπορείς να βρεις παρκάρισμα. Εκείνη τη στιγμή που είσαι αγανακτισμένος και δεν μπορείς να βρεις παρκάρισμα, λες έχω ψωμιάδη. Και κατευθείαν ηρεμείς. Και θα στολίσει το παρκάρισμα ο ψωμιάδης γιατί. Ξεκινάμε από διαφορετικές αφετηρίες. Τι νομάρχα, εγώ συμφωνώ. Είναι ο επόμενος υποψήφιος δήμαρχος. Δήμαρχος Θεσσαλονίκης θα είναι ο Ψωμιάδης. Τελεία και παύλα. Καταλάβετε από τώρα. Κάτσε, τι παύλα. Τελεία και παύλα. Τελεία και παύλα, είπε. Παύλα. Αν νόμιζα, είπε. Ψωμιάδη. Τελεία και παύλα. Ψωμιάδη είσαι. Παύλα. Μάλιστα, κρίμα. Αυτό εννοούσε. Από την Καλαμαριά. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν σας φάνηκε λίγο μπους αυτό. Δηλαδή, τα Σκόπια θα μπουν στο ΝΑΤΟ. Τα Σκόπια θα ονομαστούν Μακεδονία. Τελείωσε. Ο Ψωμιάδης σαν δήμαρχος. Μίλησε. Τον Παπαγεωργόπουλο τον ρώτησε κανείς. Αλλά άντε, άστο Παπαγεωργόπουλο. Κακαγεωργόπουλο. Εμάς μας ρώτησε κανείς. Πώς νιώθετε, κυρίες και κύριοι, όταν οι πολιτικοί έχουν αποφασίσει από πριν ότι θα βγουν κάτι. Ούτε καν μας υπολογίζουν να πούνε αν θέλει ο κόσμος. Ξέρεις, μια μικρή σεμνή δήλωση του κόλου τώρα έτσι να έχουν να λέμε. Αν με ψηφίσουν, αν με εμπιστευτούν. Αυτά πλέον είναι άχρηστα. Θα μιλήσει η κάλπη. Αποφάσισε αυτό. Όπως είπε και ο πρωθυπουργός μας, σεμνά και ταπεινά. Σεμνά και ταπεινά. Ψωμιάδη συνέχεια. Εδώ είχε κάνει διαμαρτυρία για τα χρήματα που δεν έπαιρνε ο νομάρχης και πήγε και κατέβασε τα πανό ο δήμαρχος. Τι είναι αυτά που λέτε τώρα. Τι κόντρα. Είχε γίνει αυτό ή δεν είχε γίνει, κύριε Ψωμιάδη? Αυτό έγινε μέσα σε μισή ώρα. Έγινε. Κυρία Πυριώτη, ξέρετε ότι εγώ ήμουν αθλητής Ελλάδος. Αυτός θα πει αυτό που θέλει. Από τους καλούς αθλητές στην εποχή του 65-70. Και ήμουν και εγώ να κρατήσω τη δάδα για 5 μέτρα, όχι για πολύ. Γιατί... Είναι δυνατόν να μην προταθεί στον νομάρχη Θεσσαλονίκης? Για... Είναι δυνατόν. Γιατί δεν του δώσανε τη δάδα? Δεν έτρεξε 5 μέτρα με τη δάδα. Καθόλου. Άντε ρε παιδιά. Άντε τα του πειράζεται τον νομάρχη μας. Το 65-70 τι ήθελε δηλαδή, τι δάδα ήθελε να κάνει 5 μέτρα. Μετράει και ο άνθρωπος. Να πάει και κάνει 3 μέτρα. Δεν είναι παραολυμπιάδα για να κάνει. Θα κάνω και το τρέξιμο ρε Αντών. Πάρε στο άλογο. Πώς θα πηγαίνει, έτσι πηγαίνει. Πάρε στο άλογο, θα ήταν δηλαδή. Και εγώ την έπαιρνε. Με το άλογο θα πηγαίνει. Ο Ψωμιάδης γενικά το άλογο το έχει πρόχειρο στη Θεσσαλονίκη. Το παίρνει και πηγαίνει. Θέλω να σας πούμε στην υπόλοιπη Ελλάδα ότι εδώ στη Θεσσαλονίκη δεν είναι παράξενο να δούμε τον νομάρχη με το άλογο στην Τζιμισκή. Θέλω απλά να σας το πω, αν έρθετε ποτέ επισκέπτες και δείτε ένα άλογο. Είναι ο Νομάρχης. Είναι ο Ψωμιάδης. Για να σας βοηθήσω ακόμη περισσότερο, αν ακολουθήσετε τις καβαλίνες, στο τέλος θα βρείτε τον Ψωμιάδη. Δεν είναι δηλαδή, δεν το κάνουμε. Για να καταλάβετε, με τα θάνατο θα κατεβάσουμε το άγαλμα του Μέγα Αλέξανδρου που είναι πάνω στο άλογο και θα βάλουμε τον Ψωμιάδη πάνω στο άλογο. Στην Τσιμισκή όμως θα το φέρουμε αυτό. Λοιπόν, δεν μπορείς όμως να μην δεν τον λαντρέψεις αυτόν τον άνθρωπο, να τον αγαπήσεις όταν κάνει δηλώσεις σαν κι αυτήν εδώ. Στα προβλήματα επειδή των πολιτών. Κύριε Αυτιά, δεν έχω ώρα για να δουλέψω. Ναι. Θα σας παρακαλέσω πολύ, μην με ξαναενοχλήσετε για το επόμενο εξάμηνο να δώσω. Οκ, ένα λεπτό. Για το επόμενο εξάμηνο. Ο Ψωμιάδης και εσύ. Πόσες υπογραφές έχει να βάλει. Είναι σαν τις αρκούδες. Είναι που πέφτουν 6 μήνες η χειμερή ανάρκη και 6 μήνες. Αυτό τώρα 6 μήνες δουλεύει και 6 μήνες δίνει συνεντεύξεις στα κανάλια. Τώρα Αυτιά. Τον πέτυχε στο εξάμεινο που δουλεύει. Τι να κάνει. Λίγο πριν. Και του λέει, κύριε Αυτιά, σας παρακαλώ, κύριε Αυτιά, και εμείς σας παρακαλώ, αφήστε τον νομάρχη μας να δουλέψει. Έχουμε δουλειά να βγάλουμε. Τέλος πάντων, ας αφήσουμε αυτές τις ειδήσεις. Υπάρχουν σοβαρά πράγματα που συμβαίνουν στη χώρα. Δόθηκαν, κυρίες και κύριοι, τα βραβεία Lifestyle. Επιτέλους, αυτό που όλοι περιμένατε με κομμένη την ανάσα, συνέβη. Δόθηκαν τα βραβεία Lifestyle, τα μετέδωσε βέβαια ο Αλφα, που όλο αυτό το status, αυτό το glamour είναι. Όχι. Το, ναι, το όχι. Εμείς πάλι έχουμε τα καλυστία, τα τέτοια. Μιζιάνγκ έχουμε. Ναι, κάτι παράξενα πράγματα. Ναι, πιο ενδιαφέρον. Το Μιζιάνγκ είναι πιο καλό. Όχι Μιζιάνγκ, Μιζιάνγκ. Αν δεν είναι Βυζιάνγκ. Όχι, όχι, Μίζιάνγκ. Πώς μου φαίνεται τόσο χρόνο τα Βυζιάνγκ. Θα κάνουμε ποντιακά καλυστία, τα Τσιτσία Γιάνγκ. Ωραία, ναι. Λοιπόν, ας μιλήσουμε για λοιπόν, ναι, να μιλήσουμε λίγο για τα βραβεία, αλλά ήθελα να δούμε τα βραβεία λίγο που δόθηκαν. Επόμενη βράβευση
Έργο ζωής. Την Ευαγγελία Κοκκινάκη. Μπράβο, μπράβο, την κυρία Ευαγγελία. Έδωσε την τέχνη σε όλο τον κόσμο. Μαρίνα Λαμπράκη Πλάκα. Μπράβο. Αθλήτρια της χρονιάς. Η πηγή The Veggie. Μπράβο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελληνίδα της χρονιάς. Της κυράς των Μαρασίων, Βασιλικής Λαμπίδου. Πολιτικός της χρονιάς. Έλενα Ράπτη. Πολιτικός. Ωραία βραδιά. Τι, παιδιά, συγγνώμη. Τι, γιατί τι, βγήκε. Δεν καταλαβαίνω αυτό το ύφος. Πολιτικός χρονιάς, γυναίκα, γιατί είναι η Έλληνα Ράπτη. Γιατί να μην είναι. Τι έκανε κύριε πολιτικός χρονιάς. Πολιτική έκανε. Είστε τρελή. Όταν έπρεπε. Καλά, δεν έβλεπε συνέχεια. Πολιτικό δεν τα έφτιαξε με τον δικηγόρο του Super Deal. Ναι, αυτό έβλεπα. Ως πολιτικός τι έκανε. Πολιτική είναι. Θέλετε να με τρελάνε. Δεν πρέπει να έχει πολιτική δράση για να είναι πολιτικός χρονιάς. Μα τα έφτιαξε με τον δικηγόρο του Super Deal. Ναι, πολιτική δράση λέω. Αυτό δεν είναι πολιτική δράση. Αυτό είναι η προσωπική τη ζωή. Συγγνώμη, ρε αγόρι μου, τι δεν καταλαβαίνει. Τα είχε καθ' όλη τη διάρκεια. Πες τώρα, Γιάννη, με τον δικηγόρο του Super Deal. Δεν τα είχε καμιά άλλη με τον δικηγόρο του Super Deal. Πες μου μια άλλη. Τα είχε, α πούμε, βάλε ένα πολιτικό. Ο Βενιζέλο. Τα είχε κανένα άλλο μετά. Όχι, μπορεί να είχε. Συγγνώμη. Αφού ξέρει την απάντηση, τι κάθισε και ρωτά. Κυρίε και κύριοι. Είναι περίεργο αυτό. Πολιτικά έχει ύποπτωση, ρε εγώ. Μπράβο λοιπόν στην Έλληνα Ράπτη. Πολιτικό χρονιά. Και βέβαια, όποιο από εσά του υπόλοιπου πολιτικού θέλετε να βγείτε πολιτικό χρονιά, καθίστε να σα κάνει ο δικηγόρο του. Να φτιάξετε τα με τον δικηγόρο του Super Deal. Super Deal μετά. Είναι. Πρώτα. Θα γίνετε ο πολιτικό χρονιά. Έτσι. Το σκέφτομαι. Φιλιά στην Έλληνα που είναι και φίλη. Θα το ακούσει και η Φάνη πάλι πετραλιά και ο Μαρακάκη θα βρει το μελάτο. Εν τω μεταξύ. Θα την κυνηγάει από πίσω. Έλα και σε μένα. Η Φάνη πάλι πετραλιά. Θα πάει ο Γιωργάκη και να μην βοηθήσει. Θα πάει να του δώσει ένα σύνταξη νομικών από τώρα. Αυτό που είμαι στην Ελλάδα. Αυτό που είμαι στην Ελλάδα. Δεν δώσαν βραβείο στον Χατζηνικολά. Μάλλον δώσαν και δεν το ξέρουμε. Δεν μπορεί. Ο Χατζηνικολά πάντα πήρε βραβείο. Αυτό και ο Χατζηγιάννη παίρνει. Τι? Αφού ήταν για τι γυναίκε τη χρονιά. Τι θα πήγε για τι γυναίκε. Όχι, δεν ήταν για τι γυναίκε τη χρονιά. Αυτό ήταν του lifestyle γενικότερα. Για ανθρώπου που έχουν lifestyle, που παίζουν τέννη, που έχουν smartphone, που τα βγάζουν από βαλούδινη θήκη. Δεν ξέρω αν σου θυμίζω κάποιον, αλλά θέλω να πω ότι ο Χατζηνικολάου θα έπρεπε να πάρει βραβείο γιατί κατά την άποψή μα έκανε την πιο τίμια, ανοιχτή, ανθρώπινη, ξεγυμνώθηκε ο άνθρωπος δήλωση που έγινε ποτέ στην ελληνική τηλεόραση. Το πότε θα παίξω και τι είναι δικό μου θέμα. Μπράβο. Έτσι. Έτσι. Ενώ όλοι εμείς οι υπόλοιποι πριν παίξουμε οτιδήποτε ενημερώνουμε. Όχι, ενημερώνουμε, δεν δίνουμε λογαριασμό. Εγώ πάντα παίρνω τηλέφωνο τον Χρήστο και του λέω: Χρήστο, είμαι έτοιμος, θα παίξω. Τι θα παίξεις, λέει ο Χρήστος. Τι λέω, το έξω ανάλογα. Και σχετικά κρυφά, έτσι δεν βγαίνει να παίξει τα παράθυρα. Και εγώ τον πατέρα μου φέρνω τον μπαμπά, θα το παίξω. Του λέω: Μου λέει να παίξει παιδάκι μου και πει: Δεν έχει, δεν κακό. Και ο κύριος Χατζηνικολά το λέει: Κύριε Μητρακόπουλο. Το τι θα παίξω και πότε θα το παίξω εγώ κουμάντο δεν θέλω σε κανένα. Ο Μπελουσκόνη ξαναβγήκε, μάλλον ξαναβγαίνει από ό,τι φαίνεται τέτοιο. Όχι Μπελουσκόνη, ξαναβγαίνει Μπελουσκόνη πήγα να πω, αλλά μπορεί να ασχολεί το πρωθυπουργιλίκι πλέον στην Ιταλία να λέγεται Μπελουσκόνη από εδώ και πέρα. Και εκεί στην Ιταλία δεν είναι καλά οι άνθρωποι. Αυτοί αναρωτιούνται. Γιατί πραγματικά υπάρχουν αναλυτές στις τηλεοράσεις στην Ιταλία αυτή τη στιγμή που αναρωτιούνται και λένε το εξής. Πρέπει να λύσουμε το μυστήριο πώς γίνεται ένας άνθρωπος ο οποίος διετέλεσε πρωθυπουργός σε αυτή τη χώρα και απέτυχε παταγωδός να ξαναβγαίνει πρωθυπουργός. Και βέβαια πόσο πίσω είναι αυτή η Ιταλία. Εμείς αυτό το αναρωτιόμαστε εδώ και 20 χρόνια περίπου. Δηλαδή έχουμε κλείσει καμιά 25 ετία, 30 χρόνια που αυτό ακριβώς το ίδιο πράγμα αναρωτιόμαστε. Δηλαδή είμαστε ούνα φάτσα, ούνα ράτσα βέβαια, έχουμε αυτά τα κοινά, αλλά θα πρέπει να είχαν ξεφύγει λίγο πιο μπροστά σε αυτά τα θέματα. Δεν θέλω να ασχοληθούμε με Μπελουσκόνη αύριο. Καθόλου. Με τώρα που θα βγει και τα δε, γιατί δεν είναι. Σίγουρα θα ήθελα, γιατί είχε μια πορνοστάρ να βλέπουμε κανένα πλάνο. Α, έχει πορνοστάρ. Θα ασχοληθούμε τότε. Συγγνώμη, ανακαλώ. You foul. Κυρίες και κύριοι, τόση ώρα πολιτική. Πρέπει να μιλήσουμε λίγο για μουσική επιτέλους σε αυτή τη χώρα. Να μιλήσουμε για το. Ποιοτική μουσική. Πού έχει φτάσει η μουσική σκηνή αυτής της χώρας, σε τι επίπεδο βρίσκεται. Δείτε σας παρακαλώ αυτό το βίντεο και θα καταλάβετε. Έλα κατέβα τώρα. Δεν κατεβαίνω. Πληρώνω και το μαγαζί μου, άντε. Έλα, άντε. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Όχι, δεν κατεβαίνω. Όχι, δεν κατεβαίνω. Θα μας αρέσει να με απάντησε. Μέσα που έχεις ασφαλίσει. Το κατάλαβες, σου λέει. Αυτό δεν ξέρω αν κατάλαβε το αν θα κατεβεί ή όχι. Σημασία έχει εσείς αν καταλάβατε τι ακριβώς έγινε σε αυτό το βίντεο. Σε εξηγήσουμε, είναι το μεγαλείο της πίστας πλέον σε αυτή τη χώρα. Ο κύριος ο Χοντρούλης δεν ήταν κάποιος θαυμαστής της κυρίας που προσπαθούσε να την κατεβάσει κάτω για άλλους λόγους, για να ικανοποιήσει τα
τις ορέξεις τις διαστροφικές που μπορεί να έχει. Ήταν ο ιδιοκτήτης του καταστήματος, ο οποίος είχε βγει και λογικά ο άνθρωπος έξω από τα ρούχα του, γιατί η μεγάλη τραγουδίστρια Έλενα Βέντι. Έλενα Βέντι. Ποια ήταν η Έλενα Βέντι, ήταν αυτή? Ναι, η Έλενα Βέντι. Δεν γνώρισες την Έλενα Βέντι? Πρώτη φορά την είδα ντυμένη, δεν κατάλαβα. Δεν έβλεπα μετά. Δεν κατάλαβα. Αυτό είναι και το πρόβλημα του μαγαζάτορα. Με το δίκιο του. Ο άνθρωπος έγινε έξωφρενό, γιατί η Έλενα Βέντι εμφανίστηκε ντυμένη. Σε την καλόγρη. Με τα τσιτσία μέσα, τα κολλία επίσης μέσα, τίποτα δηλαδή έξω. Πού πας, κυρία μου? Τραγουδίστρες, είναι δυνατόν, δεν μπορείς να αποδώσεις. Απλά μας αγανάκτησε αυτό το βίντεο και θέλω να σας το δείξουμε. Έσχουσε. Για το πού έχει φτάσει αυτή η χώρα σε μουσικό επίπεδο, πόσο χαμηλά να εμφανίζονται δηλαδή. Να, εδώ δείτε, τη Δεσά δεν τρέπεται, η Ξετσίποτη, η Καλόγρια. Να εμφανίζονται οι τραγουδίστριες σε αυτή την κατάσταση. Ντυμένες στη σκηνή. Δεν θα το ανεχτούμε αυτό. Δεν θα το ανεχτούμε. Τελείως. Λοιπόν, πάμε σε κάτι ευχάριστο. Πάμε, έχουμε πρωτιά, δείτε. Έχουμε φοβερή πρωτιά, δείτε. Πόσο πολύ καπνίζουμε πρώτα απ' όλα. Τι? Είμαστε παγκοσμίως πρώτοι. Είναι μια εθνική ντροπή την οποία πρέπει να σβήσουμε. Γιατί ρε άνθρωπε μου τώρα που κάνει αυτό. Είμαστε πρώτοι. Δεν σα είπα, θα το κόψετε το βίντεο εκεί που λέει ότι είναι εθνική ντροπή, ρε παιδιά. Του ξέρω. Με μέσα στη χαρά τώρα είμαστε. Μια πρωτιά ήρθαμε. Παιδιά, δεν ξέρω αν το μάθατε. Θα σοκαριστείτε. Θα πάθει σοκ. Θα σοκαριστείτε. Να πιαστούμε χέρι χέρι. Ναι, πιαστείτε, δεν ξέρω. Α, Παναγία. Τρέπω που σας το λέω, αλλά... Έλα και τον κότσα. Υπάρχει ντόπα στον αθλητισμό. Όχι, πλάκα με κάτι. Καλέ, το ανακαλύψαν όλοι οι δημοσιογράφοι. Είναι τα σύννεφα, να ανέβω να πέσω. Καλέ, είναι σοκαρι... τα σύννεφα. Καλέ, είναι όλοι, όλοι. Χατζή Νικόλα, Ευαγγελάτος, Στάι, τρέμει αυτή. Τρέμει. Μπορεί να τρέμει από τα ντόπα. Τρέμει. Τέτοιο. Όλοι είναι σοκαρισμένοι, κυρίε και κύριοι. Υπάρχει ντόπα στον πρωταθλητισμό. Εμείς δεν είχαμε καταλάβει κάτι τέτοιο όλα αυτά τα χρόνια. Εδώ πρέπει να συνεχίσω να μιλάω. Εμείς δεν είχαμε καταλάβει κάτι τέτοιο όλα αυτά τα χρόνια. Λοιπόν, αλλά αυτό το επόμενο βίντεο που θα δείτε. Είναι πρώτη εκπομπή. Αυτό το πρώτο βίντεο. Ζωντανά είμαστε στον αέρα. Σκέφτηκα κάτι πολύ πρωτότυπο να το πω. Πες το. Ζωντανή εκπομπή είμαστε, συμβαίνουν αυτά. Μπράβο. Αυτό λοιπόν το βίντεο που θα δείτε, κυρίες και κύριοι, είναι όλη αυτή η υποκρισία των μέσων μαζικής ενημέρωσης, οι οποίοι τώρα βγαίνουν όλοι πάρα πολύ, όχι μόνο σοκαρισμένοι, έχουν σοκαριστεί όλοι οι δημοσιογράφοι, αλλά όχι μόνο έχουν σοκαριστεί, ενδιαφέρονται και πάρα πολύ για αυτή την υπόθεση. Ενδιαφέρονται να σώσουν τα παιδιά από την ΤΟΠ. Ενδιαφέρονται για τους αθλητές θύματα κτλ. Μόνο που όταν δεν είχε σκάσει ένα σκάνδαλο, κάποιοι άνθρωποι τους φωνάζαν. Δείτε το. Όταν είχαμε κάνει την εκδήλωση που παρουσιάζαμε τα φυλάδια αυτά, στα οποία έχουμε βγάλει φυλάδια για τους γονείς, που η πρώτη ερώτηση είναι γιατί κάνει το παιδί μου αθλητισμό. Φυλάδια για τους αθλητές. Φυλάδια για τους προπονητές. Τα έχω φέρει εδώ πέρα. Δεν είχε έρθει μισή κάμερα τότε. Όταν έσκασε τώρα το σκάνδαλο αυτό με το που, εντάξει, είναι ένα τεράστιο σκάνδαλο, επί μία εβδομάδα και ακόμα άλλη μία-δύο φαντάζομαι θα είναι, θα έρθει στην πρώτη σελίδα. Πες τα αγόρι μου, αυτός είναι πρώην, τι είναι πρώην... Πρώην αρχηγός Εθνικής Ομάδας Πόλο, είναι ο κύριος Μαυρωτάς. Όλοι αυτοί λοιπόν που... Γιατί ξέρετε, αυτά τα προβλήματα στην κοινωνία μας υπάρχουν και πριν σκάσει ένα σκάνδαλο. Δηλαδή πρέπει εδώ, κάποιοι πρέπει να επιδείξουν από τα μπαλκόνια για να μιλήσουμε για διαφθορά σε ένα υπουργείο, κάποιοι πρέπει να... Τους δημοσιογράφους, άνθρωποι που ενδιαφέρονται επίσης υπάρχουν και τους φωνάζουν, τους λένε κάνουμε αυτό για το θέμα του ντόπινγκ, αλλά... Δεν υπάρχει κανένας λόγος να πάνε, γιατί δεν έγινε σούσουρο και τέτοια. Και τώρα όλοι αυτοί είναι σοκαρισμένοι και όπως πολύ σωστά είπε ο φίλος αυτός, θα είναι και σοκαρισμένοι και θα ενδιαφέρονται για λίγο ακόμα, για κάνα μια εβδομάδα, μέχρι να σκάσει το επόμενο. Είδες ο δημοσιογράφος Αντώνη πόσο άβολα ένιωσε λίγο, έτσι πώς μαζί. Όλα αυτά που είπε, τι λένε, μας κάψουν κιόλας μακριά, με γράψει και εμένα κάμερα. Για την υπόθεση του ντόπινγκ, εν τω μεταξύ, θα ήθελα να πω ότι ρε παιδιά, ευτυχώς που σταματήσαμε στο Έολος και ντέρισε. Φαντάζεται να δίναμε. Άλλα ακόμα 11 πλοία με τα ονόματα των. Να είχαμε άλλα 11 πλοία με τα ονόματα. Να τα μαζέψουν. Και να πρέπει να. Δεν θα μείνει πλοίο για πλοίο στην Ελλάδα. Εν τω μεταξύ, με αυτό έχει πάρα πολύ πλάκα, γιατί ξέρεις, υπάρχει μια εκπομπή που λέει Πάμε Πεκίνο. Το ξέρεις. Τώρα θα το κάνει Πάμε Εισαγγελέα. Γιατί όλοι πήγαν μέσα. Εκπομπή που είναι για τα Ολυμπιακά αθλήματα. Α, ναι, το πάμε. Η κατεύθυνση δεν είναι ακριβώς το Πεκίνο, έχει δίκιο για. Θα τα αλλάξουμε λίγο για τον Ισαγγελέα. Είχαμε φοβερά πράγματα με το τόπι. Είχαμε τη Σούλη. Θα πούμε, την εντοπαρισμένη ξαδέλφη του Μπρους Λί ήταν αυτή. να δώσουμε ένα μπράβο σε όλους τους αθλητές, γιατί υπάρχουν τέτοιοι αθλητές οι οποίοι είπαν όχι στην ΤΟΠΑ και ως αποτέλεσμα έμειναν και έξω και πίσω από τον αθλητισμό και τον πρωταθλητισμό. Αλλά δεν θέλαν να χαλάσουν την υγεία τους και είπαν όχι στην ΤΟΠΑ. Και θέλουμε να αναδείξουμε μερικούς ανθρώπους οι οποίοι δεν παίρνουν ΤΟΠΑ σε αυτή τη χώρα. Το βίντεο. Ο γιος μου που είναι περίπου στην ηλικία σας ήταν καλός αθλητής στο Στίβο.
Και το ρώτησα, μήπως, Ανδρέα, θες να μπει στον πρωταθλητισμό. Και τι είπε. Μου λέει, μπαμπά, όχι. Του λέω, γιατί. Γιατί. Λέει, από εδώ και πέρα, αν θέλω να συνεχίσω, πρέπει να παίρνω φάρμακα. Μπαμπά. Δεν θέλω φάρμακα. Μπράβο. Μπράβο στο έργο το παιδί. Και οικονομικό το παιδί. Και οικονομικό. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι νομίζω στην περίπτωση αυτή θα κάναμε τα στραβά μάτια. Ναι. Δηλαδή, αν είσαι γιος του Ανδρέα Παπανδρέου, του Γιώργου Παπανδρέου, συγγνώμη, μπορείς να παίρνεις φάρμακα για να τη βγάλεις. Δηλαδή, κακό. Δεν είναι κακό. Εκτός αν τα παίρνει ο ίδιος ο Γιώργος Παπανδρέου. Δηλαδή, άκου τώρα, άκου ιστορία. Θα ασχοληθείς με τον αθλητισμό αφού το παιδί πρωθυπουργός θα γίνει αύριο μεθαύριο. Δηλαδή, αυτό πάλι, αφού έχει έτοιμη δουλειά από τον πατέρα του. Τι είναι αυτά που γιατί θέλει να ασχοληθεί με τον αθλητισμό. Δεν καταλαβαίνω, θα ακολουθήσεις την οικογενειακή επιχείρηση, παιδί μου. Και θα γίνεις πολιτικός. Και τώρα που το θυμήθηκα, αυτός ο Τσίπρας. Ή καμιά είναι, λέγεται Καραμαλής. Λέγεται Παπανδρέου. Ή καμιά σχέση με την οικογένεια Μητσοτάκη. Από πού και ως πού αυτός γίνεται πολιτικός στάρ. Τι έγινε, Τσίπρα. Πώς μπήκαμε μέσα, κύριε Τσίπρα. Λίγο Τσίπρα. Αλλά θέλαμε να πούμε στο γιο του Γιώργου Παπανδρέου ότι, φίλε μου, όλη η κοινωνία θα σε στηρίξει αν μάθουμε ότι παίρνεις φάρμακα. Στη δικιά σου την περίπτωση δηλαδή, δεν πρόκειται να. Με το δίκιο σου δηλαδή. Να σε κατηγορήσουμε να φέρουμε κάποια αντίρρηση. Κατανόηση. Τι πράγμα? Με κατανόηση. Θα το αντιμετωπίσουμε με κατανόηση. Θα συνεχίσουμε. Έχουμε πολύ, πολύ πράγμα με το ντόπινγκ. Ο αντιπρόεδρος, πες μου όμως για εκείνη τη γίδα. Ενώ ερχόμαστε στον δρόμο για την εκπομπή, ο Γιάννης μου διάβαζε κάτι ειδήσεις, τις οποίες τις βρήκε τώρα. Τι ήταν στο ίδιο. Ήταν ένας τύπος από τη Βουλγαρία, Πετρόφ τελειώνει, δεν θυμάμαι πώς ακριβώς, ο οποίος πήγε στη Λαϊκή και αντάλλαξε τη γυναίκα του με μία γίδα. Επειδή η γυναίκα του δεν έκανε παιδιά, πήγε και βρήκε μια γίδα ωραιότατη, 8 ετών. Η οποία γίδα όμως την έλεγξε πριν ότι μπορεί να κάνει παιδιά. Την έλεγξε, είχε κάνει τρεις γέννες. Οπότε μπορεί να κάνει παιδιά μαζί. Παιδί μου την πήρε, την ανέβασε στη ράμπα, την γύρισαν γύρω-γύρω, της τράβηξε τη τσιτσία. Και έγινε η τράμπα με τη συγκατάθεση της γυναίκας, παρακαλώ. Μάλιστα. Πολύ ωραίο αυτό. Ο αντιπρόεδρος του ΕΣΚΑΛ μετά από αυτή την τόσο σημαντική είδηση. Ήταν κομβικό αυτό. Ο αντιπρόεδρος λοιπόν του ΕΣΚΑΝ, ο οποίος ΕΣΚΑΝ είναι. Θα σκάσουμε βέβαια. ΕΣΚΑΝ. 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 Break. Μια με τον Τσίπρα, μια με το ΕΣΚΑΝ, ρε παιδιά. Πάμε λίγο. Όχι, όχι, σταματήστε. Δεν είναι αστεία τα πράγματα. Με ενημέρωσαν ότι πρέπει οπωσδήποτε να πάμε σε διάλειμμα. Δεν είναι δικό μας θέμα. Δεν το ζητάνε οι διαφημιστές. Δεν το θέλει ο Αντένα. Δεν το είπε ο Κυριακού. Δεν το είπε ο Καραμαλής. Έχουμε από πολύ ψηλά την εντολή να πάμε για διαφημίσεις. Δείτε, θα καταλάβετε. Πάμε σε διαφημίσεις. Έγινε. Νίκο, ότι πηγαίνει να βάλω γρήγορα μία μουσική. Η οποία είναι το καινούργιο τραγούδι του Λένι Γκράβιτς, ο οποίος είναι στο Λυκαβετό στην 1η Αυγούστου. Ωραία ροκιά έτσι για να φύγουμε για διαφημίσεις. Αυτό είναι το τραγούδι Bring It On και τα λέμε σε λίγο πάλι μαζί. Μείνετε εδώ. Τώρα πώς θα πάμε από Red Hot Chili Peppers στο επόμενο θέμα, αυτό είναι βέβαια το Give It Away. Επιστρέψαμε το τελευταίο μέρος, δεν έχουμε πολλή ώρα ακόμα και θέλουμε να ασχοληθούμε με τις φοιτητικές εκλογές. Οι φοιτητικές εκλογές είναι ένα θέμα που εμάς, χωρίς πλάκα, μας πονάει έτσι και ό,τι πούμε θα το πούμε με πολύ αγάπη και με πολύ καλή διάθεση σε όλα τα παιδιά των φοιτητικών παρατάξεων. Πολλοί από αυτούς είναι φίλοι μας, έτσι κι αλλιώς. Μιλάμε συνεχώς μαζί τους και όποτε μιλάμε και τους εκφράζουμε τους προβληματισμούς μας, κατηδίαν οι περισσότεροι συμφωνούν, αλλά αισθάνονται είτε παγιδευμένοι, ότι βρέθηκαν κάπου ή κι εγώ δεν ξέρω τι. Πάντως, όλη αυτή η ιστορία με τα νέα παιδιά που κανονικά θα έπρεπε να παίρνουν με τις πέτρες όλους αυτούς που τόσο καιρό μας κοροϊδεύουν και αντί να τους παίρνουν με τις πέτρες, πάνε στα φυτώρια τους. Υιοθετούν όλα τα καμώματά τους, όλα αυτά τα που έχουμε συχαθεί σε αυτή τη χώρα όλα αυτά τα χρόνια. Εμάς πραγματικά μας στεναχωρεί. Έγιναν λοιπόν οι φοιτητικές εκλογές. Δεν ξέρω αν το μάθατε, νίκησε η ΔΑΠ. Βέβαια. Η ΔΑΠ, η οποία είναι η πιο trendy παράταξη. Για 22η yes. χρονιά. Για 22η χρονιά, είναι σαν τον Ολυμπιακό η ΔΑΠ. Μας πληγώνεις. Και τέλος πάντων, νίκησε η ΔΑΠ. Δείτε λίγο, πάρετε μια γεύση από το τι ατμόσφαιρα επικρατούσε στις φοιτητικές εκλογές. Η προεκλογική περίοδος ξεκίνησε στις σχολές και οι φοιτητές πήραν το φραπέ τους και στάθηκαν όχι μόνο στα τραπεζάκια των παρατάξεων αλλά και μπροστά στις κονσόλες. Φραπέ τους το φρέντο. Δεν πήραν το φραπουτσίνο. Εμείς πέσουμε από όλα τα είδη. Στη ΔΑΠ.
Παίζουμε από όλα πιο πολύ το ελληνικό. Το ελληνικό δουλεύουμε στη δάπη. Όχι όμως κάποιες άλλες παρατάξεις που παίζουν καθαρά κομματικά. Οι άλλοι παίζουν κομματικά τραγούδια. Αλλά όχι στην εμφάνισή της. Το χαρακτηριστικό της πας είναι casual steel. Σαν το casual steel δεν είναι. Τι casual steel. Οι πολιτικοί προβληματισμοί είναι αυτοί, κυρίες και κύριοι. Οι νέοι άνθρωποι που αμφισβητούν το σύστημα με καλομήρα. Με καλομήρα, casual steel και ξεφάλια το πανεπιστήμιο γύρω-γύρω και ζαπ. Ο καινούργιος ο casual, καινούργιο συγκρότημα. Αλλά πρόσεξε, όλα τα είδη μουστής από καλομήρα μέχρι Χατζηγιάννη, δηλαδή όλα. Ξεκινάνε από καλομήρα και φτάνουν μέχρι Χατζηγιάννη. Στο ενδιάμεσο είναι Mozart, Beatles, είναι χαρά. Το εμπορικό στο έντεχνο. Εν τω μεταξύ το ωραίο είναι ότι πλέον ξεχωρίζει τις ιδεολογίες των φοιτητικών παρατάξεων από το σε ποιο μαγαζί κάνουν το χορό τους. Δηλαδή υπάρχουν συγκεκριμένα μαγαζιά που κάνουν το χορό οι άνθρωποι της ΔΑΠ, συγκεκριμένα μαγαζιά που κάνουν το χορό οι άνθρωποι της. Και στις ταβέρνες του ΚΚΚ, ξέρετε γνωστά. Και ενώ εδώ ακούμε καλομήρα, στη Γαλλία, θα δείξω ένα βίντεο, στη Γαλλία οι αντίστοιχοι φοιτητές δεν στικάνουνε. Σε πεδίο μάχης μετετράπησαν και πάλι οι δρόμοι του Παρισιού με την επέμβαση ισχυρών δυνάμεων της αστυνομίας σε διαδήλωση μαθητών, γυμνασίων και λυκείων. Αίτημα των διαδηλωτών είναι να παγώσουν τα σχέδια της κυβέρνησης φυγιών για μαζικές απολύσεις περίπου 9.000 καθηγητών από την επόμενη σχολική χρονιά. Μέτρο που εντάσσεται στα σχέδια του Πρόεδρου Σαρκοζή για πεντετές πάγωμα στις δημόσιες δαπάνες. Οι μαθητές δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν τις κινητοποίησεις στο πλευρό των εκπαιδευτικών και προγραμματίζουν για αύριο νέες διαδηλώσεις. Οι άνθρωποι στην Γαλλία. Θα το πάω λίγο γρήγορα, για πες μου. Και σε εμάς οι μαθητές είναι λίγο καλύτερα τους φοιτητές, αν θες μια γνώμη. Ναι, τόσο σημασία έχει ότι τα παιδιά στη Γαλλία κάνουν όλα αυτά τα πράγματα που κάνουν στο πλευρό των καθηγητών, πλακώνονται με τα ΜΑΤ. Για θέματα παιδείας και για το πλευρό των. Για μείωση του προϋπολογισμού. Για μείωση του προϋπολογισμού και εδώ στην Ελλάδα πλακώνονται και πάλι οι φοιτητές. Να ξεκινά το βίντεο. Πλακώνονται, αλλά εδώ πλακώνονται μεταξύ τους δυστυχώς, κυρίες και κύριοι, όπως βλέπετε ή όπως θα δείτε σε λίγο. Εδώ αρχίζει τώρα το ντου. Δεν βλέπετε τον πολιτικό διάλογο, ο οποίος ξεκίνησε στις φοιτητικές εκλογές που μόλις είχαμε, έτσι, μεταξύ των φοιτητών. Έχει ύφος. Το ύφος και ο δημοκρατικός διάλογος. Αυτό είναι ειδικό φαλακό. Ναι. Το επιχείρημά του, νομίζω, αν πώς ξέρεις. Το επιχείρημα. Όταν λένε ότι η γλώσσα τσακίζει και καλά, καταπληκτικό. Τι να το απαντήσεις τώρα σε αυτό το επιχείρημα, όχι πες μου. Αυτό είναι γροθιά στο κατεστημένο. Γροθιά στο κατεστημένο. Γροθιά στο κατεστημένο. Και σαν να μην έφτανε αυτό, πάνε στο επόμενο. Εδώ μετά από αυτόν τον δημοκρατικό διάλογο των φοιτητών μας που παρακολουθήσατε, σαν να μην έφτανε αυτό, κυρίες και κύριοι, και το κτίριο της κτηνιατρικής για κάποιο λόγο, ρίξτε το στα γρήγορα. Η ευνηδιαστική εισβολή κρανοφόρων αντιεξουσιαστών στην κτηνιατρική σχολή του Αριστοτελείου δυναμίτησε το κλίμα στις φοιτητικές εκλογές της Θεσσαλονίκης λίγο μετά την έναρξη της εκλογικής διαδικασίας. Εφοδιασμένοι με βενζίνη έβαλαν φωτιά στην κάλπη και τα έκαναν γυαλιά καρφιά. Βρε καλά μου αγόρια, βρε αντιεξουσιαστές και κορίτσια, βρε καλοί μου άνθρωποι. Αλήθεια σας το λέω. Δηλαδή, χίλιες φορές προτιμούμε εσάς τους αντιεξουσιαστές παρά τους εξουσιαστές. Χίλιες φορές. Αλλά εξηγήστε μου κάτι, αντικάψατε το κτίριο της κτηνιατρικής. Σπάσανε την κάλπη. Ναι. Και τι έγινε. Όχι, πες, τι έγινε. Τι άλλαξε τώρα στη χώρα. Ανέβα πάνω στο έδρανο με ένα τσεκούρι και σπάσανε την κάλπη. Ακόμα και πέντε τα βάρη. Τι έγινε δηλαδή που τα σπάσατε. Δεν μπορώ να καταλάβω. Πήγε, πιάσε τον πίνακα και σπάσε τον γύρο και κουφά το θρύψα αλλά και βάλω και φωτιά. Τι έγινε. Έχουμε όμως και φοβερές δηλώσεις από τα παιδιά. Λίγο πριν κλείσουμε, πάω στα γρήγορα. Αυτός είναι ο Πασπίτης. Αυτός είναι του Πασπίτη, κυρίες και κύριοι. Δείτε τι δήλωσε ο Πασπίτης. Ενδιαφέρον για τις παρατάξεις θα έχουν τα αποτελέσματα όσον αφορά στις δυνάμεις που θα καταγράψει η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ. Σίγουρα το ρεύμα του Τσίπρα παίζει κάποιο ρόλο. Ναι. Όμως οι φοιτητές έχουν ξεκάθαρο άποψη περί του θέματος. Το και άποψη. Δεν είναι κακό άλλωστε τα κόμματα της αριστεράς να ανεβαίνουν. Όλα. Και εμείς αριστερά είμαστε. Παιδιά, αφήστε, θα το πω. Θα το πω. Όχι απότομα. Όχι, δεν θα το πω απότομα. Τώρα έλα λίγο φλαράκι. Τώρα πώς να το πούμε αυτού του ανθρώπου. Τώρα φοβάμαι μην πάθει τίποτα. Μην το. Πώς. Ναι, έλα λίγο. Φλαράκο μου. Να σου πω λίγο. Αν θες, βέβαια, ρώτα και τους γονείς σου. Εδώ και 15 χρόνια, να πω τώρα να μην φανώ υπερβολικό. 15 χρόνια περίπου. Εδώ και το Πασόκ. Λυπάμαι που στο λέω εγώ, αλλά δεν είναι πλέον αριστερά. Τον έχει συντρίψει, τον σκότωσε. Ρώτα και τους γονείς σου, θα σου το πούν. Sorry. Πώς μιλάς. Χίλια συγγνώμη που το έμαθες από μένα έτσι, αλλά
Δεν είναι πλέον αριστερά το ΠΑΣΟΚ. Για τον Άγιο Βασίλη μου του πεις τίποτα μόνο. Αχ, δεν θα το προς τα Χριστούγεννα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τέλος, κυρίες και κύριοι. Καταρχήν τα καταφέραμε. Βγάλαμε την πρώτη εκπομπή, δεν είχαμε λιποθυμίες, δεν είχαμε νικρούς. Όλα πήγαν καλά. Θα είμαστε αύριο πάλι. Αν σας άρεσε αυτό που είδατε, πείτε το και στους φίλους σας. Αν δεν σας άρεσε, δεν χρειάζεται τώρα να πούμε τίποτα σε κανέναν. Έτσι, μπορούμε να το κρατήσουμε. Τώρα, επειδή είπαμε τον άλλον, το ΠΑΣΟΚ δεν είναι αριστερά, δεν χρειάζεται. Φιλιά, θα είμαστε και πάλι μαζί αύριο στις 6 παρατέταρτο στον Αντένα και κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, Ράδιο Ορβίλα. Σας αφήνουμε ένα καταπληκτικό τραγούδι από Marvin Gaye και Tammy Terrell. Ένο Mountain High Enough. Πολλά φιλιά. Γεια. Yeah.